6 λεπτά αντί για 5. Και νομίζω πως το κάνετε και για άλλους. Τουλάχιστον εκεί λέει 6. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο Κώστας ο Διαμαντάρας από το Αλεξάνδριο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Θα σας μιλήσω καταρχήν για ένα προϊόν το οποίο δεν μίλησε κανείς. Είναι το ανθρώπινο δυναμικό που παράγουμε, καθότι το ΤΕΙ έχει και προπτυχιακά μαθήματα μηχανικής μάθησης και μεταπτυχιακά μαθήματα. Και στα πλαίσια πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών συνεργαζόμαστε με διάφορες εταιρείες όπως θα δείτε παρακάτω. Και επίσης υπάρχει μια συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο που διδάσκω επίσης και εκεί στο μεταπτυχιακό, στο Data Science, το Machine Learning, το Principles που είναι το αρχικό μάθημα και το Advanced Machine Learning που είναι το Advanced μάθημα του αερινού εξαμήνου. Και εκεί στα πλαίσια διπλωματικών, ενδεχομένως και διδακτορικών, θα μπορούσε το ανθρώπινο δυναμικό αυτό να φανεί χρήσιμο στις εταιρείες της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Και βέβαια να πω ότι προχτές βγήκε το ΦΕΚ που επιτρέπει στα ΤΕΙ να κάνουν διδακτορικό, να οργανώνουν διδακτορικές διατριβές. Οπότε προφανώς από Οκτώβριο και μετά θα έχουμε και αυτή τη δυνατότητα στα πλαίσια του ΤΕΙ. Φυσικά το Διεθνές έχει ήδη αυτή τη δυνατότητα. Τώρα θα μιλήσω πάρα πολύ γρήγορα για κάποιες συνεργασίες που έχουμε. Μία συνεργασία που έχουμε με την εταιρεία Zenuity και το Πανεπιστήμιο Chalmers του Göteborg. Το Chalmers δεν το γράφω, γράφω μόνο τη Zenuity, αλλά βασικά από το Chalmers βγήκε αυτή η συνεργασία, καθώς υπήρξε μία συνεργασία με κάποιους καθηγητές εκεί πέρα, οι οποίοι ασχολούνται με machine learning. Η Zenuity είναι μια εταιρεία η οποία είναι spin-off της Volvo και της Autoliv και ασχολείται με autonomous driving. Έχουμε κοινά project μαζί, στέλνουμε φοιτητές εκεί. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία σε ακαδημαϊκό επίπεδο και το κύριο ενδιαφέρον είναι image recognition. Συνήθως το δουλεύουμε σε επίπεδο convolutional neural nets αλλά και με άλλες καινοτόμες ιδέες. Και επίσης, εκτός από image recognition, υπάρχει μια τεχνολογία που λέγεται LiDAR. Δεν ξέρω ποιος κάνει αυτές τις τεχνολογίες στη Θεσσαλονίκη, απλώς το αναφέρω. Το LiDAR είναι ένα είδος ραντάρ με beams, light beams, που σκανάρει το χώρο και βρίσκει εμπόδια. Έχουμε έναν πολύ καλό αλγόριθμο αναπτύξει που κάνει detection εμποδίων στο δρόμο, χρησιμοποιώντας deep learning. Η δεύτερη συνεργασία είναι ο κύριος Χατζησάβας, το ανέφερε προηγουμένως, δεν τον βλέπω. Ανάτος εκεί. Έχουμε μια πολύ γόνιμη συνεργασία με την εταιρεία M-Sensis από το 2013 και δόθε. Είχαμε δουλέψει μαζί σε δύο projects, ένα PAVET του 2013 και ένα ICT for Growth και τώρα μόλις υπάρχει μια συνεργασία στα Σκαριά, στο ερευνό, δημιουργό καινοτομό. Τα αντικείμενα είναι βασικά Recommender Systems και Sentiment Analysis, αλλά το καινούριο, το ερευνό, δημιουργό καινοτομό που θα συνεργαστούμε μόλις έρθει η επίσημη έγκριση, είμαστε σε φάση προέγκρισης όπως γνωρίζετε, θα έχει να κάνει περισσότερο με aspect και βασικά είναι όλα στο πλαίσιο του natural language processing. Πρέπει να πούμε ότι κάποια από αυτά τα κομμάτια έχουν γίνει σε συνεργασία με την Αθηνά τη Βακάλη, την καθηγήτρια Αθηνά Βακάλη, την κυρία Αθηνά Βακάλη από το Απιθύτα και στρέφονται όλα γύρω από το text processing. Επίσης, ένα άλλο ερευνό δημιουργό καινοτομό με την εταιρεία ArxNet, την οποία δεν τη βλέπω εδώ, αν δεν κάνω λάθος, η οποία το αντικείμενο αυτό έχει να κάνει με recommender systems, αλλά σε επίπεδο big data. Οπότε μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το parallel και distributed application αυτών εδώ των αλγορίθμων σε μεγάλο επίπεδο, σε big data, σε μεγάλο επίπεδο όγκου δεδομένων. Ακαδημαϊκές συνεργασίες, όπως σας είπα, έχουμε συνεργαστεί και εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε με την κυρία Αθηνά Βακάλη. Είναι επίσης μια πολύ γόνιμη συνεργασία, κυρίως στα επίπεδα του Natural Language Processing, Text Analysis και Web Applications. Και υπάρχει και ένας διδάκτορας, ο οποίος γιορτάζει κιόλας, ο Γιώργος Γραβάνης, ο οποίος ασχολείται με fake news detection, προσπαθώντας να ανιχνεύσει ψευδείς ειδήσεις μέσα από Natural Language Processing εργαλεία. Μια άλλη ακαδημαϊκή συνεργασία, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι με το Rutgers, το Πανεπιστήμιο Rutgers στο New Jersey, η κυρία Αθηνά Πετροπούλου. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζετε το Site Channel Analysis, είναι κάτι που βγαίνει τώρα, είναι καθαρά signal processing. Πάρα πολύ γρήγορα, γνωρίζετε τα PLCs, έτσι είναι οι controllers. Υπάρχει μια τεχνολογία που μπορείς να ακούσεις το PLC με μια κεραία, να πιάσεις δηλαδή το ηλεκτρομαγνητικό σήμα που εκπέμπει και από το προφίλ το ηλεκτρομαγνητικό να δεις αν έχει χακερευτεί, να το πω ελληνικά. Δηλαδή, αν είναι, κάνεις anomaly detection, να δεις δηλαδή αν, γιατί το ηλεκτρομαγνητικό σήμα μπορεί να βρει τα loops από το προφίλ του ηλεκτρομαγνητικού σήματος, μπορεί να βρει τα loops
Και αν έχει μολυνθεί με ιό το συγκεκριμένο PLC, μπορείς να το ανιχνεύσεις. Επίσης, κάποιοι χρησιμοποιούν την ίδια τεχνολογία για να σπάσουν κώδικες. Εμείς δεν κάνουμε τέτοιο πράγμα, είστε καλά παιδιά. Άλλες συνεργασίες, πολύ γρήγορα, με το Τμήμα Βιολογίας και μάλιστα με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Βιοτεχνολογίας έχουμε υπογράψει και ένα μνημόνιο συνεργασίας. Με την Ιατρική Σχολή, με την κυρία Κουβαρδά, ασχολούμαστε κυρίως με EEG και ECG. Έχουμε πολύ βαθύ background σε signal processing. Από εκεί προέρχομαι βασικά, το signal processing. Και machine learning, neural nets πριν από 30 χρόνια. Με το Οικονομικό Τμήμα του ΔΟΠΟΥΘΟΥ έχουμε συνεργαστεί στο πρόγραμμα Θαλής. Έληξε αυτή η συνεργασία, αλλά θα μπορούσαμε πολύ άνετα. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι με τον Θεόφιλο τον Παπαδημητρίου. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Έχουμε γνώση και εμπειρία πάνω σε πρόβλεψη οικονομικών μεγεθών χρησιμοποιώντας machine learning. Επίσης, πέρσι δημιουργήθηκε στο ΤΕΗ μια ερευνητική ομάδα, ARREST ονομάσαμε, Augmented Reality Research Team. Αυτά είναι τα μέλη της ομάδας, είναι κάποιοι καθηγητές από το ΤΕΗ και κάποιοι υποψήφια διδάκτορ, η κυρία Δελιανίδη και κάποιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και προπτυχιακοί φοιτητές. Και έχουμε ήδη υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης και έχουμε κατεβάσει κάποιες προτάσεις. Είναι πολύ φρέσκια αυτή η ομάδα, αλλά θα θέλαμε πάρα πολύ να συνεργαστούμε με εταιρείες που ενδιαφέρονται για augmented reality και να προωθήσουμε αυτή την ιδέα περαιτέρω. Αυτά. Σας ευχαριστώ.